Θάκης, όπως γνωρίζετε από την επόμενη αυτής της ανίποτης τραγωδίας, σε χρόνο ο οποίος πράγματι μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ μικρός, τα συνεργεία καταγραφής των ζημιών προέβησαν στο έργο τους και με την συνεργασία των Δήμων έχουν στηθεί οι κατάλληλοι μηχανισμοί που θα δέχονται τα αιτήματα των πολιτών που έχουν πληγεί. Είναι καθοριστικής σημασίας αυτή τη στιγμή η καλή συνεργασία όλων των βαθμίδων της διοίκησης, είτε αυτό αφορά την κεντρική διοίκηση, τα υπουργεία, είτε την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Η σημερινή συνέντευξη αποτελεί ένα δεύτερο βήμα. Το πρώτο το γνωρίζετε, ήταν οι πρώτες εξαγγελίες των συγκεκριμένων οικονομικών, κυρίως μέτρων, ανακούφισης των πολιτών. Θα επακολουθήσουν και άλλα. Πολύ σύντομα θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο ριζικής αναθεώρησης και επανασχεδιασμού του τομέα της πολιτικής προστασίας, το οποίο ως γνωστόν ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν, σήμερα εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών κατατίθενται μια τροπολογία η οποία αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών, έτσι ώστε οι πολίτες σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, με λιγότερα έγγραφα, να μπορέσουν το συντομότερο δυνατό να τύχουν των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ως γνωστόν με την υφιστάμενη νομοθεσία, αποζημιώσεις προβλέπονταν μόνο για τις κύριες κατοικίες. Αυτό αντιλαμβάνεστε για τη συγκεκριμένη περιοχή, εάν στεκόμασταν σε αυτή την διάταξη, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, θα έβγαζε απ' έξω έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών. Με την τροπολογία λοιπόν που κατατέθηκε σήμερα και θα ψηφιστεί σε λίγες ώρες στην Βουλή, προβλέπεται πέρα από την κύρια κατοικία να δοθεί αποζημίωση και για τη δευτερεύουσα κατοικία. Η δεύτερη διάταξη αφορά το ποσοστό αποζημίωσης που προβλέπεται για εκείνες τις περιπτώσεις των κτηρίων για αποζημίωση σε σχέση με την οικοσκευή. Την αποζημίωση προβλέπεται για όσα κτίρια χαρακτηριζόντουσαν κόκκινα ή κίτρινα. Επειδή όμως μιλάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση για πυρκαγιά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχουμε εξομοιώσει τον συντελεστή αποζημίωσης που προβλέπεται και για τις περιπτώσεις των κτηρίων που χαρακτηρίζονται κίτρινα με αυτά που χαρακτηρίζονται ως κόκκινα, τα οποία δηλαδή είναι ολικά κατεστραμμένα. Επίσης, για να αποφεύγουμε έναν μεγάλο αριθμό εγγράφων, ζητείται είτε η βεβαίωση της πυροσβεστικής για την περίπτωση των κτηρίων, είτε η βεβαίωση των συνεργείων που έχουν κάνει την καταγραφή. Όχι και τα δύο. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό? Ναι, είναι τόσο σημαντικό όταν μιλάμε για ανθρώπους που σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν κατακαεί τα πάντα και η ανέβρεση έστω και της ταυτότητας ή κάποιων στοιχείων είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ακόμα θεσμοθετείται ο μη συμψηφισμός των όποιων προβλεπόμενων επιδομάτων και αποζημιώσεων με άλλου είδους υποχρεώσεις των πληγέντων προς την εφορία. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι προβλέπεται, είτε αφορά τις αποζημιώσεις των 5, των 8.000, των 586, των 5.086, αναφέρω μια σειρά από περιπτώσεις όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί, δεν θα συμψηφίζονται με άλλου είδους υποχρεώσεις των πληγέντων προς την εφορία. Θέλω να πω το εξής, ότι
Και αυτός είναι κυρίως ο ρόλος και η σημασία της σημερινής μου παρουσίας σε αυτήν την συνέντευξη τύπου, που είναι κυρίως εστιασμένη στα ζητήματα της αυθαίρετης δόμησης. Ότι η εντολή που έχει δοθεί και από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και από τα συναρμόδια Υπουργεία προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι να τρέξουν, να υλοποιήσουν τους νόμους και στη βάση των συγκεκριμένων πλέον αλλαγών που ακριβώς βοηθούν σε όσο δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουμε αυτά που πρέπει. Νομίζω ότι πέρα από την οπτική που κάθε πολιτική δύναμη, κάθε δημόσιος σχολιαστής ερμηνεύει τα θέματα χειρισμού αυτής της τραγωδίας και της όλης επιχείρησης διάσωσης των ανθρώπων, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε εξαντλητικά. Εκείνο το οποίο έρχεται σαν ένα, θα έλεγα, πλειοψηφικό αίτημα από την ελληνική κοινωνία είναι να γίνουν τομές. Να γίνουν τομές στον τρόπο που χτίζονται οι πόλεις μας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι αταλάντευτη η διάθεση και η πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ο συνάδελφος, ο κ. Σταθάκης, περιέγραψε αυτά τα οποία ήδη είχαν γίνει νόμος και είχαν αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος. Σήμερα πλέον δεν επιτρέπεται και δεν θα σταθούμε απέναντι σε οποιοδήποτε εμπόδιο, σε οποιοδήποτε συμφέρον το οποίο θα επιχειρήσει για άλλη μια φορά να έχουμε καθυστερήσεις, να υπάρξουν οποιασδήποτε είδους, να λειτουργήσει ως τροχοπέδι στο να κάνουμε τομές στο συγκεκριμένο τομέα. Και επιστρέψτε μου ένα σχόλιο το οποίο το εντοπίζω, αναφέρομαι με μια, θα έλεγα, έκπληξη και ταυτόχρονα με μια δυσαρέσκεια. Δεν αντιλαμβάνομαι ορισμένες φωνές που μιλούν για έναν αντιπερισπασμό της κυβέρνησης όταν αναφέρεται στο θέμα της αυθαίρετης δόμησης. Και όταν μάλιστα αυτές οι επισημάνσεις, αυτού του είδους οι δημόσιοι σχολιασμοί, κοιτάξτε, πολλοί δουλεύετε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, κοιτάξτε κάποια από τα ρεπορτάζ που υπάρχουν σήμερα. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν αυτές τις αναφορές όταν λίγα 24 ώρα μετά από αυτό που ζήσαμε στο μάτι, δηλαδή το συνδυασμό αυτών των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπου για πρώτη φορά στην Ανατολική Αττική είχαμε καταγραφεί ανέμων 120 χιλιόμετρων την ώρα, που σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα οικιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής κάναν τελικά ακατόρθωτη τη διαχείριση ως ένα μεγάλο βαθμό αυτής της υπόθεσης. Κατέστησαν αναποτελεσματικό το οποιοδήποτε σχέδιο υπήρχε από πριν. Δεν αντιλαμβάνομαι πως είναι αντιπερισπασμός να μιλάς για αυτή τη διαχρονική παθογένεια της χώρας μας, η οποία εντοπίζεται με ένα εντονότατο τρόπο στην Ανατολική Αττική. Την παθογένεια της άναρχης δόμησης, της αυθαίρετης δόμησης, που είναι το αποτύπωμα συγκεκριμένων συμφερόντων, συγκεκριμένων πελατειακών σχέσεων. Θα δούμε πολλές φωνές και το επόμενο διάστημα που θα προσπαθήσουν να προσπεράσουν αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Και τουλάχιστον αυτό είναι σαφές εκ μέρους της κυβέρνησης. Όπως είναι σαφές αυτό που σας είπα και πριν, ότι έχουμε ως χώρα κλείσει έναν κύκλο αρκετών δεκαετιών όπου οι υποδομές μας, οι αντιπλημμυρικές υποδομές, οι υποδομές της χώρας είναι γερασμένες, έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Είμαστε σε μια φάση αναγκαίας ανανέωσής τους. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο σχεδιασμός που ήδη είχε αρχίσει και πρέπει να επιταχυνθεί δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Αυτή η κατάσταση, η οποία επιβραδύνθηκε από τις πολιτικές των μνημονίων και της ακραίας λιτότητας που ήμασταν αντιμέτωποι και υλοποιηθήκαν τα προηγούμενα χρόνια,
αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, επιβάλλουν τον επανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, όλου αυτού του τομέα, όλου αυτού του πυλώνα που ασχολείται με τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Το έχουν κάνει οι άλλες χώρες στο εξωτερικό, πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση ως κυβέρνηση να παρουσιάσουμε ένα αναλυτικό σχέδιο γύρω από αυτό τον τομέα. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι ο συνάδελφος υπουργός.